Μαζικά φεύγουν από την Ελλάδα γιατροί που υπό την πίεση των χαμηλών μισθών και ταυτόχρονα των συνθήκων εργασίας αναζητούν σε άλλες χώρες την επαγγελματική τους εγκατάσταση. Ο Κώστας Κατσαράκης είναι μια από τις πολλές περιπτώσεις ανθρώπων που έφυγαν στη διάρκεια της οικονομικής κρίσης για την Κύπρο. Δεν είναι μια επιλογή που μετάνιωσα εν τέλει μετά από 7 χρόνια παρουσία στην Κύπρο, αλλά όλα έχουν τα θετικά και τα αρνητικά του. Το αρνητικό του είναι ότι είσαι προφανώς μακριά από το χώρο σου, είσαι μακριά από την οικογένειά σου. Ολοκληρώνοντας την ειδικότητά του εκεί, ως καρδιολόγος πλέον, εξηγεί πως η ζωή του επαγγελματικά, μετά το 2019 ειδικότερα και τις αλλαγές εκεί στο σύστημα, έχει γίνει ιδανική. Με μισθό αξιοπρεπές, συνθήκες ανθρώπινες και συμπεριφορά που, όπως λέει, σε κάνει να νιώθεις ότι σέβονται την προσφορά σου. Το θετικό είναι ότι εκεί πέρα τουλάχιστον νιώθεις ότι σε σέβεται ένα σύστημα υγείας, πληρώνεις επαρκώς και αμείβες επαρκώς πάνω σε αυτό και μπορείς να αξιοποιήσεις και τις γνώσεις που έχεις, να τις μεταλαμβαδεύσεις και σε καινούριους φοιτητές ειδικευόμενους, αλλά πολύ εσύ να κάνεις διαβίου εκπαίδευση. Να μπορείς δηλαδή να μετεκπαιδευτείς στο εξωτερικό πολύ πιο εύκολα. Με το βλέμμα πάντα στραμμένο στην Ελλάδα και τον τόπο του, ο καρδιολόγος Κώστας Κατσαράκης δεν θα απέκλειε το ενδεχόμενο να επιστρέψει. Συνθήκες όμως, εξηγώντας ότι πολλοί συναδελφοί του από την Ελλάδα, ειδικά τα τελευταία χρόνια, ζητούν όλο ένα και περισσότερο πληροφορίες για εργασία στην Κύπρο, με τον ίδιο να λέει πως η αιμορραγία για το παράδοξο της Ελλάδας τον πληγώνει. Η Ελλάδα πληρώνει στην ουσία για να εκπαιδεύσει φοιτητές και να τους κάνει γιατρούς. Εκπαιδεύονται οι γιατροί πολύ καλά στα δημόσια νοσοκομεία γιατί έχουν τρομερή επιστημονική επάρκεια οι γιατροί. Και στη συνέχεια αυτοί οι γιατροί δεν βρίσκουν χώρο έκφρασης όσον αφορά την δουλειά τους σαν ειδικοί, σαν επιμελητές στα διάφορα νοσοκομεία και φεύγουν εξωτερικό για να κάνουν κάποιες εργασίες οι οποίες αμείβονται καλύτερα. Πλήρη επιβεβαίωση αυτής της τάσης, ο Κύπριος Σολομώντας ο Κράτους, που σπούδασε ιατρική σε δημόσιο πανεπιστήμιο στην Ελλάδα και σήμερα κάνει στην καρδιολογική κλινική του Παγνή την ειδικότητά του. Είναι ένα απαιτητικό κομμάτι. Χρειάζεται ενέργεια, χρειάζεται πολύ χαμόγελο, αλλά σου δίνει αρκετά πίσω. Αυτό είναι το πολύ σημαντικό. Όπως λέει, το επίπεδο της ειδίκευσης που λαμβάνει είναι από τα καλύτερα που θα μπορούσε να έχει. Η ώρα για την εργασία όμως, όταν φτάσει, θα ληφθεί σαν απόφαση και θα εξαρτηθεί και από άλλους παράγοντες. Αυτή είναι συνήθως η πορεία, αυτή δηλαδή να κάνει πρώτα τις σπουδές του, μετά να ακολουθήσουν τα 4, 5, 6 χρόνια ειδικότητας, κάποιος χρόνος εξειδίκευσης είτε στην Ελλάδα είτε στο εξωτερικό και στη συνέχεια επιστροφή στην πατρίδα, γιατί και εδώ πατρίδα είναι, στο σπίτι πρακτικά. Βασισμένη σε ένα φορέα που πληρώνει για τους ασθενείς σε δημόσιες και ιδιωτικές δομές, ανάλογα με τις εισφορές τους και έχοντας διαχωρίσει την υγειονομική περίθαλψη από τα συνταξιοδοτικά, η Κύπρος κατάφερε να γίνει χώρα υποδοχής επιστημόνων τα τελευταία χρόνια. Δεν είναι μόνο οικονομικό. Είναι θέμα οργάνωσης, είναι θέμα μετά συνεχιζόμενης ιατρικής εκπαίδευσης. Είναι θέμα, όπως είπαν μέσα οι συνάδελφοι, να τηρείται ένα ωράριο, να ξέρουν ότι έχουν ένα ωράριο, ότι υπάρχει μία δομή, ότι υπάρχει μία στελέχωση. Αν αυτά δεν τα αντιληφθεί το Υπουργείο, δυστυχώς δεν είμαι καθόλου αισιόδοξος. Με το βλέμμα στραμμένο στην υγεία σε Ελλάδα και Κύπρο, τόσο ως προς το παρόν όσο και ως προς το μέλλον, στο Ηράκλειο πραγματοποιείται η μερίδα από τους ιατρικούς συλλόγους Ηρακλείου και Αμοχώστου του, με στόχο να αναδειχθούν θέματα για το σύστημα της δημόσιας υγείας σε μια προσπάθεια όχι αυτό να ανακάμψει, αλλά να αλλάξει με βάση τις σύγχρονες ανάγκες.